Νέες κάρτες στο club ήρθαν. Έχω μία νέα 99 κάρτα και δύο νέες 98. Θα πω ένα δυστυχώς νωρίς. Το δυστυχώς αφορά ότι δεν είναι ο Ναζάριο κάποιος από αυτούς, ούτε ο Van Dijk. Δεν κατάφερα να πακάρω ούτε τον έναν ούτε τον άλλον. Και οι νέες κάρτες που ήρθαν στην ομάδα είναι Πουτέλιας, που τη συζητάγαμε πάρα πολύ. Η Αλέξια είναι εδώ. Επόμενη, μισό να τις βρούμε στο χάος. Βασικά είναι δίπλα-δίπλα. Ρόλφε και Ζαριζίνιο. Από τις νέες top κάρτες που ήρθαν από τα πακέτα, από τα 84+. Για να μεγαλώσει η συλλογή κι άλλο. Και αυτή τη στιγμή θέλω να κάνω το εξής. Θέλω να κάνω ένα squad building το οποίο θα είναι έτοιμο για Ρονάλντο Ναζάριο. Γιατί έτσι πως είναι τώρα το squad building μου, όπως είναι η αρχική μου squad, αν έρθει ο Ναζάριο θα χρειαστεί να γίνουν κάποιες αλλαγές. Οπότε θα κάνω από τώρα το squad building για να περιμένω τον Ρονάλντο Ναζάριο. Οπότε θα πειράξουμε λίγο την ομάδα. Να είναι έτοιμη, να αναμένει. Και θέλω να πιστεύω πως ο Ρονάλντο Ναζάριο θα έρθει. Γιατί όχι και σήμερα. Εν τω μεταξύ, σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνω για να πακάρω τις extra κάρτες, τις επιπλέον κάρτες και να μεγαλώσω συλλογή αλλά και να φέρω τους παίκτες που θέλω, έχω βγάλει πάρα πολλούς duplicate. Τον Messi τον έβγαλα και δεύτερη φορά. Έβγαλα Bellingham δεύτερη φορά. Έβγαλα De Bruyne δεύτερη φορά. Έβγαλα Teoren Adams δεύτερη φορά. Έβγαλα Vieira μπορεί και άλλες δύο φορές. Έβγαλα Cruyff άλλες δύο φορές τουλάχιστον. Και τρεις νομίζω. Cristiano δεν έχω πετύχει duplicate. Michael μου έχει δώσει 7-10 φορές. Neymar έχω πετύχει duplicate επίσης. Όλους αυτούς τους παίκτες που έχω στην ομάδα μου και έχω πακάρει, τους έχω βγάλει από το web application. Δεν έχω δει κανένα walkout. Νομίζω σαν πρώτο πλάνο αυτό είναι το squad building. Ναζάρο στην επίθεση με Cruyff Cristiano σε 4-3-2-1 αρχικό chemistry. Πουτέγιας, Vieira, Zidane. Zidane ή Πουτέγιας θα μπει στο cam, όλος θα μπει στο CDM που ανεβαίνει. Είμαστε μια χαρά. Απλά θα βγει έξω Neymar. Hansen, okay, εντάξει. Κάπως πρέπει να βγει το σύστημα, δεν γίνεται αλλιώς. Μέχρι να έρθει όμως ο Ναζάριο, κάποιος άλλος θα παίξει εδώ. Να βάλω Mbappé. Θα βάλω Mbappé. Θα βάλω Mbappé. Ferdinand Campbell, 97. Ω, πω, μπαλιά ο φίλος. Αμαν, βλέπω είχε πληθώρα επιλογών ο φίλος μας στην επίθεση. Πάμε, δώσ' το, έτσι. Αυτή είναι η επίθεση. Εντάξει, η μοναδική επίθεση που κάνει. Κριστιάνο Ρονάλντο. Σου. Σούπερ. Προχωράμε. Έτοιμο. Και είναι το τέταρτο. Έχω ετοιμάσει και τα 4 95+. Καινούργια picks. Βασικά σχεδόν καινούργια. Έχουν ανεβάσει το rating. Έχουμε 4 επιλογές. Είναι Path to Glory, Make Your Mark, Team of the Tournament, Greats of the Game Hero και Footies. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή εδώ είναι ο VVD και υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να τον πετύχω. 4 picks. Πάμε το πρώτο. Oh, ok, καλό pick. Το πρώτο pick είναι καλό pick. Λο Σέλσο 98 γενικότερα έχει δώσει ωραία ratings. Βέβαια ξεκινάμε από το 95. Δεν έχει Van Dijk. Αλλά είναι καλό πρώτο pick. Overall. Δεν θα τα πάμε τη σειρά. Πάμε στο τελευταίο τώρα. Επόμενο pick. Oh, wow. 3 duplicate. Park 96, Κομπανί 97, Oblak και Bombastore. Κομπάνι, καλό pick θα ήταν υπό συνθήκες. Πολύ duplicate. Park από εδώ 96. Οριακά. Πάμε στο επόμενο pick. Θα είναι το τρίτο κατά σειρά από τα 4. Το οποίο pick θα δώσει. Ω, φανταστικό. Έδωσε 99 κάρτα. Λένε ο Πέδρη. Πέδρη, τον οποίο πακάρω για 5η φορά, 6η φορά στο παιχνίδι. Και τον δίνω συνέχεια folder. Δεν τον έχω χρησιμοποιήσει αρκετά να πω την αλήθεια. Ξανάρχεται λοιπόν, Pedri 99. Πάμε να κάνουμε το repeat στο επόμενο pick που είναι και το τελευταίο. Με Van Dijk αυτή τη φορά, 99. Πάμε να το δούμε να γίνεται. Και... Ω, τι είναι αυτό! Ορίστε! Δεν χωράνε, δεν γίνεται, δεν ξέρω ποιον να πρωτοβάλω στην ομάδα πλέον.
δεν μπορούν να παίξουν όλοι αυτοί. Ντεμπελέ 98. Απίστευτο. Εντάξει, απίστευτο. Ακριότατο πικ. Ακριός Ντεμπελέ. Γενικά καλά πήγαν πάντως. Πάμε να δούμε και τον Guarantee πακέτο. Footies Guarantee έχει όλους τους footies από όλες τις ομάδες. Δεν μου λείπουν πάρα πολύ. Δίνει Γαλλία, Ρέμ, θα είναι ο Ζιουλί. Εντάξει, εδώ έχουμε φόντερ κάρτα. Να τον δούμε κιόλας, ναι, είναι Ζιουλί. Θα πάει σε κάποιο επόμενο πακέτο, εύκολα. Όπο, ωραίο φλέαρ αυτό. Παρατσκέλια με Εμπαπέ Duplicate. Όχι, δεν είναι το Εμπαπέ, είναι ο Walker αυτός λογικά. Και ο Ρούμπεν Δίας. Ναι, ο Walker. Classic. Footies. Κορέα. CM. Και okay, είναι ο Park. Double workout όμως. Ο Park βέβαια δεν είναι ο Footies. Και πίσω είναι ο Πελέ. Απλά είναι ο Απεντή. Βραζιλία. LW. Icon. Ω, ναι, έγινε. Ροναλντίνιο. Και τον διώχνει από το workout. Όχι, πέρι, κάτσε εδώ. Πού τον έστειλε, Έλα πίσω. Μου κράτησε το Μεντίνα. Τώρα πρέπει να γίνει το ίδιο και με τον Striker. Εν τω μεταξύ, ο Ροναλντίνιο μου αλλάζει πάλι το squad building που είχα προετοιμάσει για τον Ναζάριο. Χαλάλι. Δεν με απασχολεί καθόλου. Τώρα κάτω. Βραζιλία Striker. Κάτω. Ολλανδία CF. Ολλανδία CF Icon. Κρόιφ. Γκούλιτ. Οκ, okay, duplicate, αλλά και πάλι ακραίο πουλ. Τουραμ, Ντρογμπά το SBC. Χαλάντ. Ωραίο γκολ. Ωραίο Ζιντάν. Με περάσει. Ναι. Λογικό. Φοβερό save. Ωραία. Καλαφιόρι έτοιμο στην ομάδα του φίλου. Ρόνι. Ωραία χάρη ένα ψαλιδάκι. Και το πιάσε. Πάμε ρε Ντεμπελέ. Τον έχω δει. Μπαμ! Φοβερό. Ευσέμπιο. Μια χαρά. Πάμε Λούσιο. Ωραία τριβέλα. Το ακραίο συνέβη.
Ροναλντίνιο έτοιμος στην ομάδα. Αν και το έκανα μέτριο αγωνιστικό καλωσόρισμα, είναι έτοιμος σε σκουάντ, μια σκουάντ που έχει ήδη προετοιμαστεί για να έρθει ο Ρόναλντο Ναζάριο να πάρει θέση βασικού. Για να είμαι έτοιμος να κουμπώσει κατευθείαν, ο Χάλαντ του κρατάει τη θέση αυτή τη στιγμή. Βέβαια, για να χωρέσουν όλοι αυτοί μαζί και να είναι η ομάδα έτοιμη, είμαι σε 3-4-2, είναι αρχικό σύστημα για το αρχικό chemistry, όπου ο Walker, σαν CB, θα πάρει θέση πλάγιου back in game, το οποίο δεν μας πειράζει καθόλου. In game παραμένει το κλασικό μου 4-2-3-1 με Χάλαντ κεντρικό striker, βλέπει Ρόναλντο Ναζάριο, Ροναλντίνιο στο καμ, Κρόιφ Κριστιαν Ρονάλντο τα πλάγια καμ, Βιερά Ζιντάν τα 2 CDM, Walker, De Ligt, Lucio, Ping Box στην άμυνα με Σμάιχελ στο τέρμα. Βέβαια επίσης όπου De Ligt, Ίσον Van Dijk. Δεν θα σχολιάσω για τον πάγκο της ομάδας, είναι μια δεύτερη βασική δεκάδα, Ντεμπελέ και αυτός έχει πάρει θέση εκεί πέρα, ακραίο πικ και εκείνος. Και πραγματικά βρίσκομαι αυτή τη στιγμή μόλις δύο κάρτες μακριά από το να ολοκληρώσω το Dream Team μου. Ομάδα, πείτε μου κάτω στα σχόλια πώς πάνε τα δικά σας Dream Team, πώς πάει το δικό σας Squad Building και φυσικά ταυτόχρονα μαζί με τα σχόλια να υπενθυμίσω για το like στο βίντεο αν αυτό σας άρεσε, όπως επίσης και την εγγραφή σας στο κανάλι. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο live stream. Μέχρι τότε, να είστε πάντα καλά.